Χαστούκια, μαλλιοτραβήγματα και άγριο βρυσίδι στο αεροδρόμιο Λάρνακα, με πρωταγωνιστές στην πρέσβυρα της Αιγύπτου στην Κύπρο και αστυνομικούς μέλη της ασφάλειας του αεροδρομίου. Το απίστευτο περιστατικό εκτελήχθηκε αργά χθε το απόγευμα όταν η πρέσβυρα τη Αιγύπτου έσπευσε στο αεροδρόμιο για να συνοδεύσει συγγενικά τη πρόσωπα που θα αναχωρούσαν από την Κύπρο. Κατά τον έλεγχο των διαβατηρίων και την είσοδο 100 και πλέον επιβατών στο χώρο αναμονή, η πρέσβυρα τη Αιγύπτου επιχείρησε να εισέλθει στο χώρο όπου γίνονται οι αναχωρήσει. Τη υποδείχθηκε όμω από μέλη τη αστυνομία ότι υπάρχει αυστηρό έλεγχο, από τον οποίο δεν εξαιρούνται οι διπλωμάτε. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, η πρέσβυρα φέρεται τότε να απέτησε να δει τον αξιωματικό. Υπηρεσίας, κάτι που έγινε σχεδόν αμέσω με την αφιξία αρχηλοχία, ο οποίο τη επανέλαβε του καονισμού ασφαλεία. Τότε τα αίματα άναψαν. Η πρέσβειρα άρχισε να τον βρίζει μεγαλοφόνο μπροστά σε δεκάδε άλλου ταξιδιώτε που έβλεπαν άναυδη τα όσα εκτελήσονταν. Ολοχία αντέδρασε ζητώντα τη όπω επιδείξει το διαβατήριό τη για να πάρει πίσω απάντηση και άλλε βρυσέ. Προκειμένου να κατευνάσουν τα πνεύματα, οι αρχέ του αεροδρομίου επιχείρησαν να την οδηγήσουν σε συγκεκριμένο γραφείο για να μιλήσουν. Σύμφωνα με πληροφορίε, οι συγγενείς της προσπάθησαν να επιτεθούν στους αστυνομικούς, οι οποίοι τους απόθησαν. Η κατάσταση ξέφυγε εντελώς όταν η δικαία στη φύλακα πλησίασε την πρέσβυρα και της υπέδειξε ότι θα έπρεπε να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς για να λάβει ως απάντηση ένα χαστούκι στο αριστερό μάγουλο. Οι αρχέ του αεροδρομίου την οδήγησαν στο γραφείο του αξιωματικού υπηρεσία ενώ η ειδική αστιφύλακα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε είδημα και εκχυμώσει. Το επεισόδιο είχε και συνέχεια πίσω από την πόρτα του γραφείου όταν, σύμφωνα με τον αρχηλογία, η πρέσβυρα του επιτέθηκε και τον τράβηξε από τα μαλλιά ενώ επανέλαβε για ακόμη μια φορά τι προηγούμενε ρησέ. Ο αρχηγός της δύναμης που ενημερώθηκε αμέσως για τον περιστατικό έδωσε οδηγίες να αφαιθεί ελεύθερη. Λόγω της διπλωματικής της ασυλίας, διέταξε όμως έκθεση γεγονότων, προκειμένου να ενημερώσει το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο και θα χειριστεί περαιτέρω την πρωτοφανή υπόθεση.